χαρακτηρίστηκε ως η σημαντικότερη ιστιοδρομία στη ζωή του Νίκου Καγκλαμανάκη. Ο ίδιος ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, παρότι δεν το σχολίαζε, ήξερε ενδόμηχα πως την 11η και τελευταία ιστιοδρομία των Μιστράλ δεν είχε δικαίωμα να αποτύχει. Η κίνηση δόθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι. Η ώρα ενός ακόμη μεταλλίου για το γιο του ανέμου είχε σημάνει μαζί με την κόρνα κίνησης. Η διαφορά των 2 βαθμών από το δεύτερο Φρίντμαν και των 5 από τον πρωτοπόρο Σάντος τον ανάγκασαν να ρισκάρει. Η κλέψη του διαφορετική από τους 2 αντιπάλους του, όπως και τακτική. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο καβατζάρισμα ήταν απογοητευτικό. Η 21η θέση για το Καγκλαμανάκη και η παρουσία του στο βάθρο έμοιαζε να απομακρύνεται. Όσο για το χρυσό, ούτε λόγος. Η δεύτερη σημαδούρα βρήκε τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει κερδίσει 8 ολόκληρες θέσεις. Η ελπίδα για κάτι καλό είχε φουντώσει και πάλι. Ο Βρετανός Ντέμψεϊ κρατούσε σφιχτά την πρώτη θέση της κούρσας και μαζί το χάλκινο μετάλλιο. Ο Γκαλ Φρίντμαν, χωρίς να απειλείται, είχε βάλει ρότα για το χρυσό, ενώ ο Σάντος βρισκόταν στη δεύτερη θέση της γενικής. Τρίτο καβατζάρισμα και ο Καγκλαμανάκης έδειχνε ανήμπορο, σε λήψη ανέμου, να βρεθεί στη δεκάδα και ταυτόχρονα στο βάθρο. Η απογοήτευση ήταν εμφανή στα πρόσωπα των εθελοντών, που ήλπιζαν μαζί με όλους τους Έλληνες να αλλάξει κάτι. Αυτό δεν άργησε να γίνει. Ο Σάντος βρέθηκε 16ος και οι λιγοστές ελπίδες για ένα μετάλλιο έγιναν ξαφνικά ορατός στόχος. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ψυχή και ο Νίκος Καγκλαμανάκης την κατέθεσε σε ακόμη έναν αγώνα. Τελευταία πρίμα προσέφεραν σε όλους κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να συμβεί. Ο Καγκλαμανάκης, αργυρός Ολυμπιονίκης. Η 10η θέση στην ισοδρομία αλλά και η 17η του Βραζιλιάνου Σάντος επέτρεψε στον Νικόλα να βρεθεί ένα βαθμό πάνω από τον Βρετανό Ντέμψεϊ και 2 από τον 4ο Σάντος. Χρυσός Ολυμπιονίκης ο Γκαλ Φρίντμαν, χαρίζοντας το πρώτο χρυσό στο Ισραήλ σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Να ο Νίκος Καγκλαμανάκης, για να δούμε. Έχει κερδίσει τον Αυστραλό, για να δούμε. Πρέπει να είναι μπροστά εκτός αν όταν οι κάμερες ήταν στραμμένες στο Ισραηλινό έχουν τερματίσει πάρα πολλά σκάφη. Γκαλ Φρίντμαν, 42 βαθμούς ποινής, χρυσό μετάλλιο. Νικόλας Καγκλαμανάκης, 52 βαθμούς ποινής, ασημένιο μετάλλιο. Βλέπετε εδώ την προσπάθεια, σε ένα κοντινό πλάνο, την υπερπροσπάθεια του Νίκου Καγκλαμανάκη, κρεμασμένος από τη μάτσα του πανιού του, κατάφερε να εξασφαλίσει για τον εαυτό του, για την Ελλάδα, ένα ακόμη μετάλλιο. Η βράβευση για αυτόν ήρθε αμέσως μόλις πάτησε το πόδι του στη στεριά. Νίκο, αυτά τα πράγματα που έγιναν σήμερα ήταν εκπληκτικά. Νομίζω όσοι είδαν αυτό την κούρσα σήμερα κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι το σπουδαίο το άθλημα της τοπλοϊκής. Εσύ λοιπόν, τι ένιωσες μόλις τερμάτισες εκείνη τη στιγμή, βλέποντας ότι δεν είσαι στους πρώτους και ξαφνικά μαθαίνεις ότι είσαι δεύτερος? Για πολύ ανέβρα. Ξεκίνησα μια κούρσα, πήρα ένα προβάδισμα στην αρχή τον Όρτσα. Προσπάθησα να μείνω κοντά στον Άγγλο για να σιγουρέψω το μετάλλιο. Έκανα μια πολύ μικρή κίνηση, έφυγε από τα δεξιά. Είδα ότι τα πράγματα ήταν άσχημα όταν άλλαξε πάρα πολύ ο αέρας στα πρώτα όρτσα από τη μέση και μετά. Το ίδιο έγινε και στα δεύτερα. Αλλά στο πλοίο ποτέ δεν τελειώνει. Όσο και αν είδα τα πράγματα ήταν δύσκολα για μένα, μέσα μου κάπου πίστευα ότι τίποτα δεν τελειώνει. Μέχρι τον πάμε του τερματισμού, όπως είχα πει, στο πλοίο είναι ξεχωριστό άθλημα. Τα έδωσα όλα.